Θα ήθελα να δώσω συγχαρητήρια στους ποδοσφαιριστές μας για την πολύ σημαντική νίκη που μπορέσαμε και πήραμε σήμερα, γιατί όπως ξέρετε προερχόμασταν από κάποια άσχημα αποτελέσματα και χρειαζόταν μεγάλο, έτσι θα έλεγα, ψυχολογικό πάθος πιο πολύ και διάθεση από τους παίχτες για να γυρίσουν, μάλλον να αντιστρέψουν το αρνητικό κλίμα που υπήρχε τις τελευταίες ημέρες. Δεν πρέπει να σταθούμε όμως σε αυτό, τελείωσε, έχει πολύ δρόμο ακόμη. Είχα πει από την αρχή ότι ο Ηρακλής για να μπορέσει να είναι στους στόχους μέσα και να διεκδικήσει μέχρι και την τελευταία αγωνιστική την άνοδο, θα πρέπει να έχει ομοψυχία, ενότητα, διάθεση και κυρίως ηρεμία. Δυστυχώς αυτά τα στοιχεία ακόμη δεν βρίσκονται. Θέλει πολύ μεγάλη προσπάθεια. Συγχαρητήρια για άλλη μια φορά στους συμπαίκτες μας. Θα ήθελα να δώσω συγχαρητήρια και στην πλευρά του Γαζόρου, γιατί αισθάνομαι, θα έλεγα έτσι σε εισαγωγικά, περήφανος για αυτή την ομάδα, γιατί πριν από 35 χρόνια περίπου, στο ξεκίνημά μου το ποδοσφαιρικό, έτυχε να παίζουμε κόντρα με τα παιδιά στο τοπικό των Σερών όταν ήμουν πολύ μικρός. Και καταλαβαίνετε ότι υπάρχει λίγο ευαισθησία σε κάποιες ομάδες που ξέρεις ότι από πού ξεκινήσαν και που έχουν σταθεί, που έχουν φτάσει. Γι' αυτό αξίζει συγχαρητήρια σε αυτούς τους ανθρώπους. Αυτά. Κώστα, τώρα τι γίνεται. Έγινε ένα βήμα, η ομάδα έμεινε ζωντανή. Καταρχήν είναι θετικό ή αρνητικό ότι αναβλήθηκε το παιχνίδι με την Παναχαϊκή? Δεν μπορούμε να λέμε τώρα αυτή τη στιγμή αν είναι θετικό ή αρνητικό. Όταν θα παιχτεί το παιχνίδι, μπορώ να σας πω μετά τι θα ήταν. Τίποτα. Υπάρχει μεγάλη προσπάθεια και μέχρι την τελευταία αγωνιστική σας λέω ότι θα διεκδικήσουν όλες οι ομάδες την άνοδο. Ο πρωταθλητής δεν βγαίνει το Φεβρουάριο ή τον Γενάρη. Εκείνο που προέχει στην ομάδα του Ηρακλή είναι να υπάρχει, επαναλαμβάνω και θα το λέω συνέχεια, ομοψυχία και ηρεμία. Αν δεν υπάρχουν αυτά τα στοιχεία, δεν συντρέχει λόγος να κάνουμε καμιά προσπάθεια. Τι είχε σήμερα ο Ηρακλή, γιατί ήταν μια τελείω διαφορετική ομάδα σχέση με το παιχνίδι του Αγρινίου. Τι διαφορετικό είχε? Περισσότερο πάθος, το πιο βασικό. Περισσότερα τρεξίματα και πίστη για την νίκη. Αυτά τα στοιχεία είχε και φυσικά και στο σημείο που μπήκε το τρίτο γκολ, θα πούμε ότι είχαμε και την τύχη μαζί μας, γιατί τελείως διαφορετικά μπορεί να ήταν το παιχνίδι όταν το αποτέλεσμα ήταν 1-2 με την πίεση που θα είχε ο Γαζόρος, από ότι το να είναι 1-3 που καταλαβαίνετε ότι και από την πλευρά του Γαζόρου υπάρχει πίεση ψυχολογική και κάποιο έτσι προβάδισμα ψυχολογικό από την πλευρά μας όταν έχει την ασφάλεια του σκορ. Κοιτάξτε, σας είπα και άλλη φορά, και στην νίκη και στην ήττα όλοι μαζί παίζουμε. Θα δείτε ότι στην πορεία θα χρειαστούν όλοι οι παίχτες. Μακάρι να είναι όσο το δυνατόν έτοιμα τα παιδιά και ψυχολογικά και αγωνιστικά να μπορούν να μας δώσουν βοήθειες. Είναι γεγονός ότι η νίκη έχει πατεράδες πολλούς. Και η ήττα είναι ορφανή και ψάχνει να βρει. Αυτή λοιπόν η ήττα και συνήθως βρίσκει πατέρα τον προπονητή. Συνηθίζω όταν αναλαμβάνω την ευθύνη να λέω και ακριβώς τι λάθη έχουν γίνει. Απλά νομίζω τώρα ότι θα κάνω κακό στην ομάδα. Και επειδή η συγκεκριμένη ομάδα σαν ομάδα έχει 2-3 πατέρες και θεωρώ τον εαυτό μου έναν από αυτούς, ένας πατέρας πρέπει να κάνει πολλά πράγματα για να βοηθήσει το παιδί του. Το ποδόσφαιρο είναι στιγμές. Το γνωρίζουμε όλοι.
Εμείς εδώ και 2 μήνες στις στιγμές υστερούμε πάρα πολύ. Είναι αλήθεια ότι ανατρέχουμε συνεχώς σε πάρα πολλά πράγματα για να μπορέσουμε να βρούμε την αιτία του κακού. Είναι γεγονός ότι ασχολούμαστε με αυτή την ομάδα πάρα πολλές ώρες. Δεν έχουμε αλλάξει αγωνιστικό προφίλ. Κάνουμε μία κοιλιά. Πρέπει οπωσδήποτε να αλλάξουν πράγματα. Και αυτά τα πράγματα θα αλλάξουν πρώτα απ' όλα με νυφαλιότητα, με περίσσια περισυλλογή και νομίζω ότι θα πρέπει να βρεθώ με τη διοίκηση να συζητήσουμε για το τι μέλη γενέστε ακριβώς. Εθνικός, πέραν της αγωνιστικής κοιλιάς, έχει τρόπο και λειτουργεί και νομίζω ότι μέσα από αυτή τη διαδικασία θα βρούμε τη σωστή λύση, όποια και αν είναι αυτή. Συγχαρητήρια στον Ηρακλή. Ευχαριστώ τον coach για τα καλά λόγια. Καλή συνέχεια. Ποδοσφαιρικός εγωισμός του ανθρώπου πολλές φορές δεν αντέχει κάποια πράγματα. Όπως επίσης θα δανειστώ μία άλλη έκφραση πάλι, όσο και να φαίνομαι γραφικός και γλαφυρός τώρα. Ούτε ένας προπονητής μπορεί να είναι σκουπιδοφάγος. Αν κρίνουμε ότι το καλό της ομάδος είναι κάποιο γεγονός, πρέπει να γίνει άμεσα. Δεν το αντέχει ο δικός μου ποδοσφαιρικός εγωισμός. Μπορεί σαν ποδοσφαιριστής να μην τον είχα, αλλά σαν προπονητής νομίζω ότι μετά από σχεδόν 3 χρόνια παρουσίας σαν προπονητής μου έχει βγει σε υπέρμετρο βαθμό. Δεν μου αρέσει να κάνει η ομάδα μου κοιλιά. Για το λάθος του Ψωλίδη, θυμάμαι και ένα από τον Μιχόπουλο και ένα έκανε ο Νίκος Αργυρίου 2 φορές, μία στον ΠΑΟΚ, μία στον Ηρακλή. Χιλιάδες. Ακούστε, την ξανακάναμε αυτή την κουβέντα, αλλά δεν είναι κακό να την κάνουμε και πάλι. Οι ήττες, οι συνεχόμενες, έχουν κάποιες διαβαθμίσεις και κάποιες συγκεκριμένα αποτελέσματα. Στην αρχή το χρεώνεις την ατυχία. Μετά αρχίζεις και αμφισβητείς το γήπεδο, το κακό, αμφισβητείς το συμπαίχτη σου, το σύστημα, τον προπονητή, τελευταίο μάλλον το συμπαίχτη σου και στο τέλος τον εαυτό σου. Εμείς αυτή τη στιγμή έχουμε αυτό το τεράστιο πρόβλημα. Έχουμε φτάσει όλοι μας και εγώ μαζί να λέω ότι μήπως ο σχηματισμός φταίει, μήπως η προπόνηση φταίει, μήπως οι επιλογές των προσώπων, μήπως η φιλοσοφία που αντιμετωπίζουμε ένα παιχνίδι. Τις ίδιες σκέψεις και τις ίδιες λογικές ακολούθησα εγώ προσωπικά και τις ίδιες προπονήσεις και με αυτούς τους ποδοσφαιριστές σχεδόν και όταν η ομάδα ήταν πρώτη και δεύτερη και τρίτη. Αυτό πρέπει να διορθώσουμε, οπωσδήποτε. Αυτό είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα που έχουν οι ομάδες. Πώς θα ανακτήσουμε πρώτα απ' όλα την εμπιστοσύνη στον εαυτό μας και αυτή η εμπιστοσύνη δεν είναι εμπιστοσύνη η οποία προέρχεται, εκπορεύεται μόνο εκ των έσω του καθενός, πορεύεται από το ποδοσφαιριστή μου,
πρέπει να έχω την εμπιστοσύνη του ποδοσφαιριστή μου. Ήδη έγινε μια κουβέντα. Πρέπει να έχω την εμπιστοσύνη των συνεργατών μου. Πρέπει να έχω την εμπιστοσύνη της διοίκησης. Πρέπει να έχω την εμπιστοσύνη του κόσμου. Οπότε, ο Ποστολίδης, ένας ποδοσφαιριστής, έκανε λάθος. Εμείς το τελευταίο δίμηνο κάνουμε λάθη, συνέχεια. Τραγικά λάθη και χάνουμε. Όσον αφορά την εμπιστοσύνη, ο Παναγιώτης Δελμπέρη πιστεύει ότι έχει την εμπιστοσύνη με τους παίκτες, είπατε, μιλήσατε, της διοίκησης του κόσμου. Θα μιλήσω και με τη διοίκηση. Σας είπα. Γνωρίζετε. Οι δημοσιογράφοι του Ηρακλή μπορεί να μην γνωρίζουν. Εσείς εδώ στις Σέρες γνωρίζετε ότι οι σχέσεις μου με τη διοίκηση είναι αδελφικές. Και αυτό δεν σημαίνει όμως κάτι. Το ποδόσφαιρο είναι ποδόσφαιρο. Το ποδόσφαιρο έχει αξίες, έχει ιδέες, έχει χίλια δύο πράγματα και έχει και τρόπους λειτουργίας συγκεκριμένους. Πρέπει να μιλήσουμε. Δεν είναι καλό ούτε ένας προπονητής να αισθάνεται ότι λειτουργεί υποποίηση. Όχι ότι έχω κάτι τέτοιο, κάποιο τέτοιο παράπονο. Έτσι, προς Θεού. Μην νομίζετε δηλαδή ότι δέχομαι κάποια πίεση. Αλλά το χειρότερο πράγμα που μπορεί να συμβαίνει σε έναν άνθρωπο είναι να λειτουργεί υποπίεση. Το χειρότερο. Πιο τρανταχτό παράδειγμα, ας πούμε, από τον Ηρακλή δεν έχει. Με αυτές τις οπαλίες μέσα στο Καφτατζόγλιο που έχει. Λειτουργούν υποπίεση. Εμείς εδώ πέρα είμαστε Εθνικός Γαζόρου και σε κάποια στιγμή αισθάνομαι ότι οι ποδοσφαιριστές μου και εγώ φταίω γι' αυτό, να ξέρετε κιόλας, για όλα αυτά είναι οι προπονητές. Να έχετε απαιτήσεις από τους προπονητές. Το λέω στους ποδοσφαιριστές. Οι προπονητές πρέπει να έχουν γνώση, πρώτα απ' όλα, διάβγεια στο μυαλό, να μπορούν να καταλάβουν εύκολα τα πράγματα και αυτοί είναι που δίνουν τις λύσεις. Γι' αυτό πρέπει να έχουμε απαιτήσεις από τους προπονητές. Και εγώ έχω απαιτήσεις πρώτα απ' όλα από τον ίδιο με τον εαυτό. Είπατε ότι μιλήσατε με τους παίκτες. Τι ήταν αυτό το οποίο εισπράξατε από αυτούς? Εμπιστοσύνη. Δεν ήταν αυτά τα λόγια που θα σας έλεγα τώρα. Με τους ποδοσφαιριστές μίλησα. Καταρχήν θέλω να δώσω συγχαρητήρια στους συμπαίκτες μου, στον προπονητή και σε όλη την ομάδα για την προσπάθεια που κάναμε μετά από ένα αναπτυχή αποτέλεσμα στον Πανετολικό. Βρήκαμε τα ψυχικά αποθέματα να κάνουμε μια καλή εμφάνιση και να κάνουμε το διπλό σε μια πολύ καλή ομάδα. Αυτή η νίκη μας δίνει ψυχολογική όθηση να συνεχίσουμε τον αγώνα που έχουμε, αλλά όπως είπε και ο προπονητής μας, το αφήνουμε αυτό το παιχνίδι. Έχουμε άλλα 19 παιχνίδια, τα βλέπουμε σαν τελικό. Και συνεχίζουμε την προσπάθεια που έχουμε στόχο να ανέβει η ομάδα. Αυτά. Δεν μπορώ να πω το άλλο. Συγχαρητήρια στην Εθνικό Γαζόρ. Και να έχει καλή συνέχεια. Για το παιχνίδι δεν θα πω πολλά. Ούτε καλοί ήμασταν, ούτε τυχεροί ήμασταν. Οπότε το αποτέλεσμα ήταν επακόλουθο. Θέλω να μιλήσω λίγο για το διαιτή. Και τον προκαλώ πάνω απ' όλα να βγει να πει ακριβώς τι του είπα στο τέλος. Γιατί για μένα είναι μεγάλο ζήτημα αυτό. Του είπα ακριβώς και αν πει οτιδήποτε άλλο ψεύδεται ασυστόλος, ότι είναι πολύ κακός διαιτητής και με έβγαλε στην ίδια συγκεκριμένη στιγμή 2 κίτρινες κάρτες και μου είπε μάλιστα ότι θα σε κάνουν να παίξεις το Πάσχα. Πέρα από αυτό, κάνω έκκληση σε αυτούς που ρυθμίζουν τη διαιτησία και αποφασίζουν να προσέχουν τα άτομα που βάζουν, έτσι, γιατί δεν είναι το ποδόσφαιρο ένα απλό παιχνίδι. Γύρω από το ποδόσφαιρο συντρέχουν πάρα πολλά. Αυτό ήθελα να πω και καλή συνέχεια στον Ηρακλή και συγχαρητήρια για την νίκη του. Ο πιο έμπειρος παίκτης της ομάδας, τι έχεις να πεις στους φίλους του Εθνικού Γαζόρου? Τίποτα, εμείς δεν έχουμε άλλο δρόμο. Ο δρόμος είναι ένας. Όπου και να κοιτάξουμε αλλού είναι αδιέξοδο. Το έχω πει επανελειμμένος. 20 χρόνια στο ποδόσφαιρο είμαι. Έχουμε κάνει και καλές χρονιές, έχω κάνει και κακές χρονιές. Μέσα σε αυτές τις χρονιές υπήρχαν κοιλιές και παρατεταμένες και μικρές. Ο δρόμος είναι ένας. Να δουλέψουμε να λύσουμε όχι μόνο τα αγωνιστικά μας προβλήματα και τα προβλήματα γενικά μεταξύ μας. Έτσι, δεν υπάρχουν προβλήματα μεταξύ μας.
Είμαι πεπισμένος γι' αυτό. Αλλά πρέπει να αποσαφηνίσουμε την κατάσταση και να δείξουμε και εμείς ομοψυχία όπως έχουν πει όλοι.